Καλωσορίζω τον Γιώργο Κουτουρμάνη, πρώην Υπουργό Εργασίας και Εργατολόγο. Καλώς τον, καλημέρα. Γιώργη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Είπα και εγώ, μου λυποθύμησε με του Εξπίστολς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ότι σώζονται οι χαμηλές συντάξεις, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι χαμηλές, ποιες είναι οι μεσές και ποιες είναι οι μεγάλες. Αλλά ειλικρινά εδώ έχουν γεννηθεί ένα σκασμό προβλήματα. Με ρωτάνε, για παράδειγμα, πάρα πολλοί τι πρέπει να κάνουν για να μην χάσουν τα αναδρομικά και ξεκινάω από αυτό. Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε μια αίτηση. Αυτή που γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Αυτή που γίνεται σήμερα, από σήμερα, από ό,τι φαίνεται, γίνεται ηλεκτρονικά για όλα τα ταμεία. Άρα, με την αίτηση αυτή μπορεί να στείλει την παραγραφή ο κάθε συνταξιούχος και από εκεί και μετά θα δούμε, γιατί βέβαια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει ενδιαφέρον από τη μία πλευρά για τους συνταξιούχους, από την άλλη πλευρά είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος για το ταμείο και το δημόσιο το θέμα των αναδρομικών. Ναι, ένα λεπτάκι τώρα. Αυτό το καταλαβαίνω, ένα πολύ μεγάλο κόστος κτλ. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να κάνει πρώτα αυτή την αίτηση, έτσι, την κάνει ηλεκτρονικά και αυτό φτάνει. Ή πρέπει να έρθει να βρει εσένα ή κάποιον άλλο συνάδελφο. Εάν δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία νομοθετική από την κυβέρνηση, θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα να κάνει αγωγή. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει μέσα από το σύλλογό του, υπάρχουν πολλοί σύλλογοι συνταξιούχων που έχουν και νομικούς συμβούλους και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει με τον αυθυνότερο τρόπο, θα έλεγα, δηλαδή να έχει το λιγότερο κόστος του συνταξιούχου. Μπορώ να έχω έτσι μπροστά μου ένα χάρτη οδικό. Δηλαδή, λέω στον άνθρωπο: πρώτα απ' όλα μπες με το γιο σου, την κόρη σου, τον εγγονή σου, ξέρω εγώ, στον ΕΦΚΑ. Κάνε μια αίτηση για να κόψεις το να τα χάσεις. Να σταματήσει η παραγραφή, να το πω έτσι. Και μετά πήγαινε σε. Να αποτραπεί η παραγραφή. Πολύ ωραία. Να αποτραπεί. Και μετά πήγαινε και βρες μια ένωση συνταξιούχων για να πάρεις δωρεάν νομικές συμβουλές ή να αναλάβουν την διαδικασία μέσω των ενώσεων συνταξιούχων. Ναι, επειδή έχουν πολλούς συνταξιούχους ενδιαφερόμενους σε ενώσεις αυτές και έχουν και νομικούς συμβούλους, μπορούν να κάνουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις όποιες ενέργειες στη συνέχεια. Για μικρότερο κόστος. Για να πληρώσουν λιγότερο, έτσι. Αυτό λέμε. Για να πληρώσουν λιγότερο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί με ρώτησε και η μάνα μου και θα το πω όπως το πα στη μάνα μου, σε όλους σας. Λέω, μαμά, να δούμε λιγάκι τι είναι να παίρνεις και τι είναι να πληρώνεις, για να δούμε αν αξίζει τον κόπο να μπεις αυτή την ταλαιπωρία, μάτια μου. Αυτό ισχύει. Ναι, από αυτό αντιθυμώ σχετικά. Δηλαδή, δεν είναι για όλους τα ίδια. Υπάρχουν μικροποσά, υπάρχουν μεγαλύτερα ποσά, υπάρχουν και πολύ μεγάλα ποσά. Ανάλογα με το έξι είναι. Δηλαδή, είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλές συντάξεις κάτω από 800 ευρώ, που ουσιαστικά έχουν μεροδεκτικό μόνο τα δώρα και όχι δώρα βέβαια το ακέραιο, δώρα των 200, 200 και 400 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ το χρόνο. Ένα λεπτάκι. Για πόσα χρόνια, δηλαδή, ας πάρουμε αυτή τη βάση, Γιώργο, κύριε Κουτουρμάνη, ας πάρουμε αυτή τη βάση, εμένα μου κάνει μια χαρά, για να δούμε το μίνιμουμ ποιο είναι. Ποιο είναι το λιγότερο λοιπόν που θα πάρει κάποιος με βάση αυτά τα 200 άρια? Για πόσα χρόνια είναι τα 800 ευρώ? Με βάση την απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας είναι από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι και 31 Δεκάτου του 2018. Υπάρχει δυνατότητα διεκδίκηση πριν από τον Ιούλιο, ωστόσο αφού η απόφαση αυτή λέει ότι δεν θα προσφέρουμε να βρούμε. Επειδή χάνεται λίγο η γραμμή. Επειδή χάνεται λίγο η γραμμή. Για 3,5 χρόνια λοιπόν τα δώρα είναι 3.000 ευρώ. Άρα πάει για 3.000 κάποιος στο μίνιμουμ τα 3.000. Ναι, εκτός και αν έχει συνταξιοδοτηθεί για παράδειγμα το Θεσσαλονίκη 16, οπότε πάει για 800 και 800 στην 600 ευρώ. Μάλιστα. Αν κάποιος πάντως έχει από το 15 μέχρι τώρα, πηγαίνει να πάρει 3.000. Για τα 3.000 αυτά και ζητώ μία μέση τιμή, αν ξέρεις, νομίζω ότι ξέρεις. Τι λεφτά πρέπει να πληρώσει το δικηγόρο? Είναι ανάλογα το δικό καθόλου, δηλαδή το αν είναι ομαδικό, αν είναι ατομικό, μπορεί να ξεκινάει από 30, 20, 40 ευρώ και να φτάνει και τα 200 και τα 300 ευρώ. Δεν έχω εικόνα για το πώς
καινούργια τα πράγματα από το επίπεδο. Αυτό σα λέω είναι στα ομαδικά, είναι οι τιμέ είναι σκηνέ. Είναι 30-40 ευρώ. Μπάστα, εγώ το ακούω αυτό ότι θα δώσει 30 ευρώ, 40 ευρώ για να πάρει 3 χιλιάρικα, έτσι. Η επόμενη ερώτηση. Πότε ναι, το βλέπει, θα ζουν οι άνθρωποι ή θα του έχουμε αποχαιρετήσει, α πούμε. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Γιατί... είναι μεγάλο θέμα τώρα, γιατί ακούγαμε και αυτά τα που το είχε πει ο Τιμάς, το είχε πει ο Ευκλήδης, έτσι. Ότι θα φύγουν από το σύστημα. Το θυμάσαι που το είχε πει και ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτης. Ναι, ναι, ναι. Που θα φύγουν σταδιακά μόνοι τους, ας πούμε. Λοιπόν, η απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας είναι μια απόφαση ουσιαστικά που οδηγεί σε αποφάσεις ίδιες ακριβώς και σε επίπεδο πρωτοδικείου. Δηλαδή ουσιαστικά οι αποφάσεις που θα βγαίνουν από τώρα και μετά θα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικές. Άρα ουσιαστικά κυρίως κερδίζει θέλει με την θέση αυτή. Θα μου πείτε, μπορούσε να κάνει μια ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή που έκανε για τους παζουρικούς, τους παζουρικούς και να δώσει τα ανεργοατά? Πιστεύω πως όχι, γιατί είναι εσωτή πατεράκια. Τα λεφτά είναι πολλά, αλλά εκεί υπάρχει και πρέπει να έχει και μια πολιτική γενναιότητα. Καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ καταλογίζω ευθύνη για την κακή περικοπή των δώρων στις προηγούμενες κυβερνήσεις, σε ένα και στους άλλους. Έτσι το λέω καθαρά. Δεν είναι προσωπικό αυτό που λέω. Αλλά εδώ σου έχει σκάσει τα χέρια. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή να πεις, έχω να δίνω 10 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω, 50, 100, ό,τι έχω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παραπονιέται η κυβέρνηση για τις δεσμεύσεις που κάνανε οι προηγούμενες, γιατί... Δεν με νοιάζει για την κυβέρνηση εμένα τώρα. Εγώ λέω αυτός που του έχει κόψει το 12, τη σύνταξη το 15, ξέρει ποιος του την έχει κόψει. Έρχεται όμως η απόφαση σήμερα σε αυτόν και του λέει πρέπει να πληρώσεις, μεγάλε. Πρέπει και εσύ να πεις, θα πληρώσω έτσι, γιουβέτσι. Το έχω ακούσει αυτό, ότι ό,τι με αφορά τουλάχιστον, οι νόμοι που εισηγηθήκαμε εμείς στο πρώτο μνημόνιο δεν έχουν εκτελεστεί από την πραγματική. Okay. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, ναι, οι νόμοι του 10 και του 11, οι πρώτε περικοπέ δεν εκτελεστήκαν από την πραγματική. Αλλά έχει πολύ μεγάλη. Πάμε τώρα στο ζουμί. Έχει... Πάμε στο ζουμί, λέω. Το ζουμί είναι ότι πρέπει να βγει μια πολιτική απόφαση. Αυτή η πολιτική απόφαση πώς μπορεί να βγει όταν το ταμείο είναι άδειο? Κάνοντας εγώ ένα επιμερισμό, πώς? Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Είναι ένα ποσό πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα... λοιπόν, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση αυτή, ούτε μια άλλη κυβέρνηση να το διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο και να πει δίνω αυτά τα χρήματα. Με αυτή τη λογική όμως, κύριε Κουντρουμάνη, αγαπητέ μου Γιώργο, με αυτή τη λογική τι λέμε στον κόσμο? Πήγαινε, κάνε την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης. Βρες ένα δικηγόρο ή μόνος σου ή μέσω των ενώσεων για να πληρώσεις λιγότερα. Είναι να πάρεις, ξέρω εγώ, 3 χιλιάρικα το λιγότερο ή να πάρεις 15, ξέρω εγώ, το περισσότερο. Αλλά, ό,τι και να κάνεις, επειδή το ταμείο είναι μείον, το πότε θα τα πάρεις δεν το ξέρουμε. Για να τα λέμε όλα και να είναι σαφής η εικόνα προς τον κόσμο. Ναι, όντως. Αυτό το λέω. Όντως δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Okay. Όντως δεν το ξέρουμε. Από την άλλη μεριά όμως, από τη στιγμή που η κυβέρνηση έκανε αυτή την ρύθμιση για τα ειδικά μισθολόγια, δεν μπορεί να γνωρίσει τους συνταξιούχους. Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνει και εκεί. Δεν μπορεί να, να εφαρμόζει. Και καλά το κάνει, να εφαρμόζει την απόφαση. Πρέπει και εδώ να κάνει κάτι. Τελευταία ερώτηση. Επειδή έχεις μια εμπειρία και την έχεις και δεν πρέπει να είναι και η πιο ευχάριστη. Εάν σου ζητούσα να εκτιμήσει σήμερα το τι σημαίνει το διασώζονται μόνο οι χαμηλές συντάξεις, όπως προκύπτει από το πρωτοσέλιδο των νέων και μένει να αποδειχθεί, νομίζω 19 του Νοέμβρη είναι το επόμενο Eurogroup. Ποιες θα θεωρούσες ότι είναι οι χαμηλές συντάξεις που διασώζονται, σε ποιο ύψος? Χαμηλές συντάξεις θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιες αυτές είναι κάτω από το μεσόωρο, δηλαδή κάτω από τα 700 ευρώ. 700? 700 ευρώ. Με βάση τις καταβάλλονες συντάξεις. Γιατί βέβαια μια σύνταξη των 800 ή 900 ευρώ όταν κάποιος έχει δουλέψει 40 χρόνια για αυτή τη σύνταξη και αυτή είναι και θεώρηση, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την τελευταία εκτίμηση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι εκεί κάτω από το 700-800 ευρώ. Γιώργος Κουντρουμάνης, πρώην Υπουργός Εργασίας, εργατολόγος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.